συναντήσουμε τον προϊστάμενο των Υγειονομικών Υπηρεσιών, Ηρόδοτο Ηροδότου. Κύριε Ηροδότου, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, τα κουνούπια έφυγαν ποτέ, έτσι ξεκουράστηκαν ανά το χειμώνα ή τα είχαμε? Διότι εγώ πολλές φορές το χειμώνα διαπίστωσα ότι μου έκαναν παρέα στο υπνοδωμάτιο. Έχουμε ένα θέμα. Ναι, έχουμε ένα θέμα λόγω της κλιματικής αλλαγής και των ψηλών θερμοκρασιών που παρατηρούνται όχι μόνο το καλοκαίρι αλλά και το χειμώνα τώρα. Δηλαδή το χειμώνα είχαμε θερμοκρασίες σε 15 βαθμούς, 20 βαθμούς κλπ. Άρα η δράση των κουνουπιών δεν έχει σταματήσει κατά τη διάρκεια του χειμώνα και συνεχίζεται. Φυσικά και οι δράσεις των υγειονομικών υπηρεσιών παράλληλα δεν έχουν σταματήσει σχετικά με την καταπολέμηση των κουνουπιών. Πάτε εκεί που είναι οι εστίες εσείς, κύριε Ηροδότου, έτσι. Εμείς... Ναι. Γίνεται σε δύο μέτωπα αυτή τη στιγμή η ακτινοδοσιακή εργασία στην Κύπρο. Το πρώτο μέτωπο αφορά τα στάσιμα νερά στους ποταμούς, όπου καταρτίζεται πρόγραμμα ψεκασμού των στάσιμων νερών στους ποταμούς, αλλά παράλληλα γίνεται και το λεγόμενο από πόρτα σε πόρτα με τους υγειονομικούς εργάτες και τους επιθεωρητές μας, όπου στις περιοχές της Λάρνακας και της Λεμεσού αλλά και σε άλλους δήμους προγραμματίζεται η επίσκεψη από πόρτα σε πόρτα στα σπίτια μας. Οι εργάτες μας μαζί με τον ιδιοκτήτη του σπιτιού θα δώσουν ένα χειρό, θα του υποδείξουν ποιοι είναι αυτοί οι χώροι όπου κολάπτονται τα κουνούπια, να τους δείξουν τούτο είναι το αυγό του κουνουπιού, τι είναι η προνύφη, ο λεγόμενος λάχταρος, τι πρέπει να αποφύγουν και τι πρέπει να κάνουν, ούτως ώστε να μην εκκολάπτουν τα κουνούπια στα σπίτια τους. Όπως έχουμε πει και σε προηγούμενες εκπομπές, τα νέα κουνούπια που έχουν εντοπιστεί του γένους αέτες είναι ανθρωπόφυλλα και αρέσκονται να ζουν γύρω ή μέσα στα σπίτια μας. Οπότε οι προσπάθειες που πρέπει να γίνονται τόσο από εμάς όσο και από το κοινό είναι... Ναι. Συνεχίζουμε να τα στέλνουμε στην Αυστρία, αν δεν κάνω λάθος, που γινόταν αυτό το πείραμα. Να ξαναεξηγήσουμε από την αρχή. Δεν παίρνουμε κουνούπια και τα στέλνουμε στην Αυστρία. Το που έχει γίνει είναι ότι πήραμε από την αρχή τα αυγά των κουνουπιών τα οποία έχουν βρεθεί στην Κύπρο. Εντάξει, και τα στηρώνουμε σε κάθε περίπτωση. Ναι. Γινόταν στο εργαστήριο εκεί η εκκόλαψη των κουνουπιών, η στήρωση και αποστολή στην Κύπρο. Ναι, ωραία, να το θέσω διαφορετικά. Συνεχίζεται τα κουνούπια, τα στηρωμένα, να τα φέρνουμε εδώ? Όχι, έχει σταματήσει στο παροστάδιο αυτό. Και προγραμματίζουμε να γίνει κάτι στην Κύπρο. Αλλά είμαστε στα στάδια του προγραμματισμού. Να το κάνουμε εδώ, δηλαδή να βρούμε την τεχνογνωσία. Ουσιαστικά ένα αέριο είναι, αντιλαμβάνομαι, κύριε Ηροδότου. Ενώ ο τρόπος που γινόταν αυτό που μας το είχατε παρουσιάσει. Λοιπόν, αυτό το διάστημα υπάρχουν συγκεκριμένες περιοχές που έχετε παράπονα, τηλεφωνήματα επαρχιακά που σας λένε ότι εδώ έχουμε πρόβλημα ήδη με τα κουνούπια? Όχι, προς το παρόν δεν έχουμε τηλεφωνικά παράπονα για περιοχές. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε, επειδή έχουμε δει ότι στην Λάρνακα από σπίτι σε σπίτι έχει κάποια καλά αποτελέσματα, αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε τώρα είναι να εξοικονομήσουμε εργατικό από τους ποταμούς, συμπτύσσοντας τα προγράμματα των ποταμών και εξοικονόμηση εργατικού προσωπικού, ούτως ώστε το εργατικό μας προσωπικό να αρχίσει να βρίσκεται εντός των σπιτιών. Στο πεδίο της μάχης, κύριε Ηροδότου. Ναι, και τα δύο είναι πεδία μάχης. Εν πάση περιπτώσει όμως βλέπουμε ότι το μέτρο στα σπίτια αποφέρει καρπούς. Οπότε και πρέπει να πω ότι ανταποκρίνονται και δήμοι σε αυτή την προσπάθεια. Οπότε σε κάποιες περιοχές θα δουν ότι θα τους επισκεφτούνται οι υγειονομικοί δικοί μας μαζί με υγειονομικούς των Δήμων. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ κύριε Ηροδότου. Καλή συνέχεια. Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Σας χαιρετώ. Τώρα.